να σας καλωσορίσω βασικά εκ μέρους της αγωνιστικής συσπήρωσης που είστε εδώ πέρα, διότι από ό,τι διαπιστώνετε και οι ίδιοι, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απούσα. Παρότι πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση να δοθεί συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις του κλάδου, στον κλάδο το τελευταίο διάστημα, παρότι υπάρχει σχεδιασμός κεντρικά από εδώ και ΟΛΜΕ και ΟΗΕΛΕ, εξακολουθεί ο Σύλλογος να μην ανταποκρίνεται. Η πλειοψηφία δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Οπότε εγώ την τοποθέτησή μου και την καταγγελία μου θα την κάνω ως αγωνιστική συσπήρωση. Έπρεπε να είναι εδώ και να δίνουν συνέντευξη ο πρόεδρος βασικά. Δεν ξέρω γιατί απαξιώνει τόσο και αυτή τη διαδικασία της συνέντευξης. Ας απαντήσει ο ίδιος και ας λογοδοτήσει και στους συναδέλφους οι οποίοι τον ψηφίζουν και σε αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη ανάγκη στήριξης από ένα δυνατό διοικητικό συμβούλιο. Να μην επαναλάβω τα επιχειρήματα και να μην αναλύσω το τι συμβαίνει στον κλάδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε να επισημάνω μόνο το εξής, ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην τροπολογία για την αναμετάδοση των μαθημάτων διαζώσεις, ενώ το ουσιαστικό δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό που πρέπει να προβάλλουμε και να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό. Αυτό που πρέπει να προβάλλουμε είναι όλες οι ανατρεπτικές αλλαγές που έρχονται με το πολυνομοσχέδιο και που αφοράνε, όχι βέβαια μόνο τον κόσμο της εκπαίδευσης, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Να μην επαναλάβω, να μην αναλύσω αυτά που ακούτε όλες αυτές τις μέρες και αυτά που στην προηγούμενη συνέντευξή μου είπα ήδη και για το πολυνομοσχέδιο και για την τροπολογία. Μόνο να μείνω στην καταγγελία, στην πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού συλλόγου, ο οποίος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού κινήματος. Καλημέρα σας. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιμαθίας. Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος από Δάκε. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για το πολυνομοσχέδιο που θέλει να περάσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Κεραμέως, όπως επίσης και για το ζήτημα που έχει προκύψει για την ζωντανή αναμετάδοση με κάμερας του μαθήματος μέσα από τις τάξεις. Τα προβλήματα του πολυνομοσχεδίου στα οποία στεκόμαστε οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την κάμερα η οποία έχει τις τελευταίες 10 μέρες, είναι η αύξηση των αριθμών των μαθητών σε 26 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το γεγονός της αξιολόγησης έτσι όπως πάει να γίνει, δίχως να έχει γίνει μια διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς και με τον κλάδο ολόκληρο και προσπαθεί η κυρία Κεραμέως να περάσει τη δικιά της αξιολόγηση μέσα το Σεπτέμβριο στις σχολικές μονάδες και στους εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα χρόνο είχε ψηφίσει την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, κάτι το οποίο είναι να εφαρμοστεί το Σεπτέμβριο. Το καινούριο νομοσχέδιο θέλει να προσθέσει και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δίχως όμως να βάζει ρήτρες και να μας εξηγεί ακριβώς πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση και από ποιους. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς μιλάει για αύξηση των μαθητών μέσα στις τάξεις από 24 που είναι τώρα, από 22 και 23 σε 26 μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας από συναδέλφους, όπως επίσης σημαίνει ότι δεν έχουμε χώρους και τα παιδιά θα στηβαχτούν μέσα σε μικρές αίθουσες, σε σχολικές μονάδες έτσι όπως τις ξέρουμε και η ποιότητα του μαθήματος εννοείται θα χαθεί. Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Θέλουμε κουβέντα με το Υπουργείο Παιδείας και με την Υπουργό. Θέλουμε να ακούσει τον εκπαιδευτικό και τον κλάδο. Όπως επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν θα δεχτούμε τις κάμερες μέσα στην τάξη, κάτι το οποίο πήγε να το περάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι χθες έχει βγάλει το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση, έχει ακούσει τον εκπαιδευτικό κλάδο καθώς έχει προσθέσει τη λέξη δύναντε, δηλαδή από το υποχρεωτικό που έλεγε ότι θα γίνει, πλέον έχει προσθέσει μια λέξη που το κάνει προαιρετικό, δύναντε, και είναι στη θέση του κάθε εκπαιδευτικού και της κάθε σχολικής μονάδας αν θα ακολουθήσει το μάθημα με ζωντανή αναμετάδοση μέσα από τις τάξεις. Εμείς όμως ζητάμε την απόσυρση της Υπουργικής, την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και ζητάμε να έχουμε συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας για να δούμε τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και πώς αυτά θα λυθούν. Ευχαριστώ. Μιλάνε για την απουσία πρόσκλησης εκ μέρους του Υπουργείου στις ομοσπονδίες, στα διοικητικά, προκειμένου να συζητηθούν πια, να συζητηθούν οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις που ήδη έχει στο μυαλό και στο σχεδιασμό της η κυβέρνηση, η τωρινή και η προηγούμενη, διότι όλες οι κυβερνήσεις ως τώρα βαδίζουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε αποφάσεις που έχουν πάρθει
και είναι προς υλοποίηση από οργανισμούς διεθνείς, από τον ΩΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν σύμφωνης γνώμης και έγκρισης του ΣΕΒ, έτσι. Όλα αυτά περί αξιολόγησης δεν είναι καινούρια, τα ακούμε δεκαετίες τώρα. Ξέρουμε ποιος είναι ο καλός εκπαιδευτικός για αυτούς. Ήδη επί Διαμαντοπούλου λεγόταν, αυτός που φέρνει χορηγίες στα σχολεία και αυτός που υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτός που μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές εκτός από το εκπαιδευτικό του έργο, αυτός που δεν σηκώνει το κεφάλι. Άρα, η όποια πρόσκληση για συζήτηση είναι καθαρά προσχηματική. Ο μόνος δρόμος ανατροπής των αποφάσεων είναι ο δρόμος του αγώνα. Είναι ο δρόμος, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Όλα τα άλλα περί διαβουλεύσεων είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Νομίζω ότι τέθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο. Παραπάνω να μην αναλύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο που κάνατε και ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνεργασία στο μέλλον, χωρίς τέτοια προβλήματα, αλλά θα εξαρτηθεί και από τους συναδέλφους και την ανάδειξη ενός διοικητικού που θα υψώνεται, θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.